Μανώλη Παπαματεάκη, ο Ηρόδοτος ολοκλήρωσε πριν λίγο την παρουσία του στο τουρνουά Στράτος Γεωργιάδης με δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι στον ΠΟΑ και τον ΟΦΗ K19, το Κλιμάκιο. Τα πρώτα λόγια έτσι για αυτά τα παιχνίδια. Ευχαριστήσω πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα να τιμήσουμε έναν άνθρωπο τον οποίο νομίζω έχει γράψει δική του ιστορία στο ελαστικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, πολλά έχουμε να θυμηθούμε γιατί εντάξει, είμαστε χρόνια αντίπαλοι, πάντα υπήρχε μια αντιπαλότητα, πάντα υπήρχε ο καθένας να κερδίσει η ομάδα του, αλλά νομίζω υπήρχε και ο απαιτούμενος σεβασμός και αλληλοεκτίμηση να είναι καλά εκεί που είναι και να μας δίνει τη δυνατότητα να τον τιμάμε κάθε χρόνο. Από εκεί και πέρα νομίζω ήταν δύο παιχνίδια που μας δόθηκε η δυνατότητα να δούμε και την πρόοδο της ομάδας, να αξιολογήσουμε πάρα πολλά παιδιά και από τους νέους αλλά και σε μικρές ηλικίες που έχουμε, μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Εντάξει, νομίζω στο πρώτο παιχνίδι είχαμε διαστήματα που παίξαμε καλά, είχαμε και διαστήματα που είδαμε σοβαρές αδυναμίες, έτσι, ειδικά στο κομμάτι το αμυντικό, που γιατί νομίζω ότι φάγαμε κάποιες φάσεις πάρα πολύ εύκολα. Γενικά όμως ήμασταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο παιχνίδι και είχαμε μια καλή εικόνα κατά διαστήματα, η οποία με αφήνει ευχαριστημένο, αν εξαιρέσω αυτά τα λαθάκια που είναι φυσιολογικό στην περίοδο που βρισκόμαστε. Νομίζω στο δεύτερο παιχνίδι, εντάξει, γίνανε πάρα πολλές αλλαγές, έπεσε ο ρυθμός. Θέλαμε να τα δούμε όλα τα παιδιά που προέρχονται από την ομάδα μας. Και εντάξει, σε γενικές γραμμές, νομίζω ήταν ένα δείγμα που κρατάμε και καλά, αλλά και αρνητικά πράγματα, τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα και να τα βελτιώσουμε και να τα ολοκληρώσουμε όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Σαφώς είδατε ελλείψεις, έτσι, είδατε κάποιες αδυναμίες. Αυτές έρχονται να καλυφθούν μέσα από τη μεταγραφική ενίσχυση? Όχι. Εμείς νομίζω έχουμε τελειώσει. Μεταγραφικά, εντάξει, είχαμε 4-5 παιδιά που για διάφορους λόγους δεν αγωνίστηκαν. Εντάξει, νομίζω δεν πρέπει να στεκόμαστε εκεί. Θέλαμε να αξιολογήσουμε όλα τα παιδιά του ρόστερ, ανεξαρτήτου ηλικίας. Νομίζω το πετύχαμε, το καταφέραμε και θα κρατήσουμε τα συμπεράσματά μας, τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα βάζουμε κάθε μέρα στο παιχνίδι μας και να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και να γινόμαστε καλύτεροι. Μανώλη Πατεντζή, η ομάδα του ΟΦΗ νίκησε και τα δύο παιχνίδια στο τουρνουά μνήμης για τον αείμνηστο Στράτο Γεωργιάδη, αλλά περισσότερο απ' όλα μετράει η εικόνα που έδειξε μια ομάδα που έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, που έδειξε σκηνές από τα προσεχώς. Ναι, πρώτα πρέπει να ευχαριστήσουμε την ομάδα του ΠΟΑ για την τιμή μας έκανε να έρθουμε στο τουρνουά αυτό για να τιμήσουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα του ΠΟΑ, το Στράτο Γεωργιάδη. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό, ήταν για μας ένα δυνατό τεστ για τα παιδιά. Είχαν την ευκαιρία να παίξουμε δύο αντίπαλους σίγουρα μεγαλύτερη σε ηλικία. Τα παιδιά κατάφεραν και στα δύο παιχνίδια να παίξουν πολύ καλό ποδόσφαιρο, που αυτός είναι ο στόχος μας, μέσα από το καλό ποδόσφαιρο να αναδεικνύονται καινούργια ταλέντα για να προωθήσουμε στην πρώτη ομάδα. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Βλέπουμε ότι υπάρχει βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι και εύχομαι η συνέχεια να είναι πολύ καλή για τα παιδιά, μέσα από μια σκληρή δουλειά, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά αυτά και καλά να παίξουν, αλλά και να εκπληρώσουν το στόχο τους, που είναι να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Τι να περιμένουμε από αυτά τα παιδιά, τους εκολαπτωμένους άσους? Αυτό που σας είπα, ότι όλοι και εμείς, όπως εσείς περιμένετε, περιμένουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, όπως έγινε και τη φετινή χρονιά, να ακολουθήσουν τον δρόμο των άλλων παιδιών και να προωθηθούν στην πρώτη ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας όλης της Ακαδημίας, όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να μπορέσουν να παίξουν ποδόσφαιρο σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ταλέντο υπάρχει πάντως. Πάντα υπάρχει ταλέντο. Είναι οι ευκαιρίες και ο χώρος που θα δώσουμε στα παιδιά αυτά, σε όλες τις ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας, ώστε να μπορέσουν να αγωνιστούν και να δείξουν το ταλέντο τους, το χαρακτήρα τους, όλα αυτά που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής για να μπορέσει να προχωρήσει. Αρχηγός του ΠΟΑ Ανδρέας Χατζηανδρέου και ένα από τα πολλά παιδιά του Στράτου Γεωργιάδη στο σωματείο του Ατσαλένιου. Ιδιαίτερη στιγμή σήμερα στο τουρνουά, Ανδρέα, στη μνήμη αυτού του σπουδαίου, του εμβληματικού παράγοντα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε να τιμήσει τον κύριο Στράτο. Εγώ προσωπικά τον έισα, τα που έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα με τον Στράτο. Ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΟΑ. Μπορώ να πω μαζί με τον Γιάννη τον Καλέμπα, τους δύο ανθρώπους που ξέρω εγώ, είμαι τόσο χρόνια εδώ πέρα, είναι οι δύο κορυφαίοι άνθρωποι που είναι στον ΠΟΑ και χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Για την ομάδα του ΠΟΑ στο φετινό πρωτάθλημα, είναι στην περίοδο της προετοιμασίας, τι να περιμένει ο κόσμος της ομάδας και γενικότερα ο φιλαθλός κόσμος του Ηρακλείου?
Εντάξει, ήρθαν πολλά καινούργια παιδιά αξιόλογα από μεγαλύτερες κατηγορίες. Υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει εμπειρία. Θα προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, να πετύχουμε μέσα από το ωραίο ποδόσφαιρο, να πετύχουμε τους στόχους τους. Και να βγάλουμε και φυσικά παιδιά καινούργια από την Ακαδημία, που είναι κάθε χρόνο στόχος της ομάδος.